Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Γεωργίου και η ημερομηνία σήμερα είναι Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2024. Αυτό εδώ είναι το νέο μου βιντεάκι. Αν χρειαστεί, θα κάνω και δεύτερο βιντεάκι, στα συνέχεια αυτό εδώ δηλαδή. Και σε αυτό θα κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, θα μιλήσουμε για την περίφημη εξίσωση του Drake, όπως γράφω και στον τίτλο του βίντεο μου. Και δεύτερον, θα χορέψω δύο κομμάτια disco, funk, soul, jazz, πολύ καυτά και σεξι. Ας δούμε λοιπόν την περίφημη εξίσωση του Drake, αλλά πριν να δούμε ποιος ήταν ο Drake. Ο Frank Drake ήταν Αμερικανός αστρονόμος, αστροφυσικός. Γεννήθηκε το 1930 και πέθανε το 2022, σε ηλικία δηλαδή 92 ετών. Είναι ο πρωτοπόρος της αναζήτησης εξωγήινης νοημοσύνης. Είναι ένας από τους ιδρυτές του περίφημου προγράμματος SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης, όπου τεράστια ραδιοτηλεσκόπια σκανάρουν τον ουρανό νυχθημερών, αναζητώντας πιθανά σήματα εξωγήινων πολιτισμών, σε περίπτωση που υπάρχουν. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έστειλε το σήμα του 1974 από το Αρεσίμπο, από το τηλεσκόπιο, ραδιοτηλεσκόπιο του Αρεσίμπο, στον αστερισμό του Ηρακλή, που απέχει 25.000 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Και γενικά ασχολούταν, γιατί έχει πεθάνει, με την αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης υπέρ της ανθρωπότητας. Το αν είναι υπέρ ή κατά, βέβαια, συζητιέται. Εγώ είμαι της θέσης ότι πιθανότατα να είναι υπέρ, χωρίς να αποκλείω και το κατά, βέβαια, αν αυτοί οι εξωγήινοι, ανάλογα με τις φυλές και όλα, αν υπάρχουν, αν είναι εχθρικοί. Ο Frank Drake, λοιπόν, είχε μία βασανιστική απορία, ένα βασανιστικό ερώτημα και έλεγε, εφόσον θεωρούμε εμείς οι επιστήμονες ότι πιθανότατα υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί, έφτιαξε λοιπόν για αυτό το σκοπό μία εξίσωση, την περίφημη εξίσωση του Drake, θα τη δούμε τώρα σε λίγο. Πού είναι όλοι αυτοί οι εξωγήινοι και γιατί υπάρχει αυτή η απόλυτη σιωπή στο σύμπαν? Αν και υπάρχουν ψήγματα, δείγματα από κάποια σήματα που έχουμε λάβει, το wow signal, το σήμα wow το λεγόμενο, αν ψάξετε στο ίντερνετ θα τα βρείτε για να μην καθυστερήσουμε τώρα, και κάποιες άλλες λήψεις σημάτων. Σε γενικές γραμμές όμως δεν έχουμε μία εμφάνιση εξωγήινων επίσημη στη Γη. Να πούμε ότι ανακαλύψαμε επίσημα εξωγήινους. Πού είναι όλοι αυτοί λοιπόν οι εξωγήινοι? Έφτιαξε λοιπόν μία εξίσωση που προσπάθησε με αυτήν να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα. Η εξίσωση αυτή είναι η εξής. N ίσον με R επί FP, μικρά τα FP, ενώ το R είναι κεφαλαίο, επί NE, μικρά το NE, επί FL, μικρά και αυτά, επί FI, μικρά, επί FC, μικρά, επί L. Το L, το τελικό, δηλαδή της εξίσωσης, κεφαλαίο. Θα την παραθέσω και γραπτά στον τίτλο για να τη βλέπετε. Πάμε να δούμε λίγο αυτήν την εξίσωση, όχι με την ιδιότητα του επιστήμονα φυσικά, αλλά με τις γνώσεις τις οποίες έχω συγκεντρώσει, γιατί συνεχώς διαβάζω, συνεχώς διασταυρώνω γνώσεις και εμπλουτίζω τις γνώσεις μου, γιατί όπως έχω πει και λέω συνεχώς, οι γνώσεις είναι το παν. Πάμε να δούμε λοιπόν τις μεταβλητές της εξίσωσης. Ξεκινάμε με το R. Το R είναι ο μέσος ρυθμός του σχισματισμού νέων αστέρων στο γαλαξία. Ο γαλαξίας μας, ο Milky Way, αλλά και οι υπόλοιποι γαλαξίες, Ανδρομέδα κλπ, οι οποίοι είναι δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια στο σύμπαν, διαθέτουν αστέρια και πλανήτες. Αστέρια δηλαδή ήλιους, όπως ο ήλιος μας, και ηλιακά συστήματα, δηλαδή ήλιος με πλανήτες. Πάμε να δούμε τώρα, δεύτερον, το FP. Το FP που γράφει εξίσωση είναι το ποσοστό των σχηματισμένων αστέρων οι οποίοι διαθέτουν πλανήτες. Οι γαλαξίες σχηματίζουν αστέρες, όμως
δεν σημαίνει ότι το κάθε αστέρι, ο κάθε ήλιος δηλαδή, στο γαλαξία μας και σε άλλους γαλαξίες, έχει και πλανήτες, πλανητικά συστήματα. Όπως ο ήλιος μας, με τη Γη, την Αφροδίτη, τον Άρη, τον Δία, τον Ερμή κλπ, που αποτελεί ένα ηλιακό σύστημα με ήλιο και πλανήτες. Υπάρχουν ήλιοι οι οποίοι είναι αδέσποτοι. Δεν έχουν δηλαδή πλανητικά συστήματα. Υπάρχει ένας ήλιος μόνο δηλαδή, άλλος πιο πέρα, χωρίς πλανήτες γύρω του. Τρίτον, το NE είναι για τα άστρα που διαθέτουν πλανήτες, ο μέσος αριθμός των πλανητών οι οποίοι πιθανώς μπορούν να υποστηρίξουν ζωή. Για να υποστηρίξει ζωή ένας πλανήτης στο σύμπαν, πρέπει να βρίσκεται στη λεγόμενη κατοικήσιμη ζώνη, habitable zone. Πρέπει να είναι δηλαδή η απόστασή του από τα αστέρι τέτοια, ώστε να μπορεί να διατηρήσει τη ζωή και να μην υπάρξει πρόβλημα, γιατί αλλιώς η ζωή δεν μπορεί να διατηρηθεί. Αν είναι πολύ κοντά στο αστέρι του ο πλανήτης ή οποιοσδήποτε πλανήτης, θα καταστραφεί η ζωή, δεν μπορεί να αναπτυχθεί, γιατί καίγεται, τσουρουφλιέται, όπως η Αφροδίτη, ο Ερμής. Αν είναι πάλι πολύ μακριά, όπως ο Άρης και άλλοι πλανήτες, αν και συζητιέται για τον Άρη, αν παλιότερα, πριν από εκατομμύρια έτη, μπορεί να υπήρξε ζωή στον Άρη, γιατί λένε οι επιστήμονες ότι είχε ατμόσφαιρα σαν τη δική μας, σαν τη Γη. Αλλά δεν είναι 100% σίγουρο, απλά υπάρχουν δυνατές ενδείξεις για αυτό, η οποία η ατμόσφαιρα του καταστράφηκε και μετατράπηκε σε αυτή την άγονη κατάσταση τώρα. Αν είναι πολύ μακριά λοιπόν, δεν μπορεί πάλι να αναπτυχθεί, διότι δεν είναι κατάλληλες συνθήκες, θερμοκρασίες κλπ. Κλπ. Που να διατηρήσουν τις συνθήκες της ζωής. Τέταρτον, FL είναι το ποσοστό των πλανητών στους οποίους η ζωή αναπτύσσεται επιτυχώς. Μπορεί να αναπτυχθεί, να είναι στην κατοικήσιμη ζωή ένας πλανήτης σε κάποιον ήλιο, να αναπτυχθεί ζωή, αλλά αυτή να μην προχωρήσει με επιτυχία. Όπως όταν φυτεύουμε, σπέρνουμε σε ένα χωράφι ένα σπόρο, μπορεί να βγει, μπορεί και να σαπίσει, να χαλάσει στα αρχικά του στάδια και να μην προχωρήσει επιτυχώς αυτή η εμφύτευση ζωής. Έτσι και εδώ. Είναι οι πλανήτες στους οποίους, αυτό το ποσοστό είπαμε, στο οποίο η ζωή αναπτύσσεται επιτυχώς. Γιατί μπορεί να προσπαθήσει να αναπτυχθεί και να χαλάσει ούτε στα μισά. Πέμπτο, FI. Το ποσοστό των πλανητών στους οποίους υπάρχει νοήμων ζωή με το δικό της πολιτισμό. Γιατί μπορεί να υπάρχουν πλανήτες με ζωή, αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε, αυτοί οι πλανήτες έχουν ζωή όπως και εμείς, ο δικός μας πλανήτης, η Γη. Δηλαδή νοήμωνα ζωή. Ή η ζωή αυτή είναι μικρόβια, παράσιτα, πρωτόζωα, αμοιβάδες, ή και ζωικό βασίλειο χωρίς όμως νοήμων ζωή. Χωρίς ανθρώπους, χωρίς όντα, αλλά μπορεί να μοιάζουν με εμάς, αν είναι νοήμωνα όντα, να μην είναι σαν και εμάς τους ανθρώπους, αλλά να είναι διαφορετικά. Να είναι παράδειγμα γιγαντιές αράχνες ή μικρομέτριες αράχνες μεσαίου μεγέθους ή κάτι άλλο, οποιαδήποτε άλλη εμφάνιση, αλλά με νοημοσύνη. Ή και σαν και εμάς. Απλά με περισσότερα χέρια, μπορεί σαν τα δικά μας, δύο χέρια, μπορεί περισσότερα, μπορεί περισσότερα πόδια, μπορεί περισσότερα μάτια, μπορεί. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Είναι το θέμα όχι να υπάρχει ζωή, αλλά να υπάρχει νοήμων ζωή. Και όχι πλανήτης, παράδειγμα, από πίθηκους, τίγρης, λεοπάρδαλης κλπ. Γιατί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, σαφώς. Έψιλον, πέμπτο. Είπαμε το ποσοστό των πλανητών στους οποίους υπάρχει νοήμων ζωή με το δικό της πολιτισμό. Πάμε τώρα λοιπόν στο επόμενο, στο FC. Έκτο λοιπόν, το FC. Είναι το ποσοστό των πολιτισμών οι οποίοι έχουν τις τεχνικές δυνατότητες απομακρυσμένης επικοινωνίας. Γιατί μπορεί να υπάρχει ένας πολιτισμός εξωγήινος κάπου, αλλά να μην έχει τις δυνατότητες απομακρυσμένης επικοινωνίας. Να μην έχει εξελιχθεί σαν και εμάς. Να είναι δηλαδή ακόμα σε πιο πίσω στάδιο από ό,τι έχουμε φτάσει εμείς τώρα. Εμείς είμαστε στον πολιτισμό 0 και πάμε προς το 1. Πλησιάζουμε το 1. Καταλαβαίνετε πόσο πίσω είμαστε. Αυτοί μπορεί να είναι πιο πίσω στο 0 όμως. Και να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με εμάς ή με οποιουσδήποτε άλλους σε μακρινές αποστάσεις. Τέλος, L είναι η χρονική διάρκεια κατά την οποία αυτοί οι πολιτισμοί εκπέμπουν ανιχνεύσιμα σήματα. Γιατί ένας πολιτισμός μπορεί να είναι εξελιγμένος τεχνολογικά,
σαν και εμάς ή και πολύ πιο προχωρημένος από εμάς, να στέλνει σήματα, αλλά αυτά τα σήματα να μην έχουν μεγάλη διάρκεια και εμείς να μην προλάβουμε να τα ακούσουμε. Δηλαδή εμείς όταν οι ραδιοαστρονόμοι στρέφουν τα ραδιοτηλεσκόπια σε διάφορα σημεία του ουρανού, μπορεί, ας πούμε, όταν κοιτάνε προς τον αστερισμό του Υδροχώου ή στον αστερισμό του Ηρακλή, σε ένα διπλανό αστερισμό να έχει σταλεί ένα σήμα σε εμάς, να έχει περάσει από τη Γη, παράδειγμα, προς τα μας, προς τη μεριά μας, και να μην το πάρουν χαμπάρι τα ραδιοτηλεσκόπια, γιατί δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Το στείλανε σύντομα αυτό το σήμα. Ή με τέτοιες τεχνολογικές συνθήκες που δεν επιτρέπει να είναι διαρκείας ώστε να το παραλάβουν τα ραδιοτηλεσκόπια μας και να πούμε «Α, εδώ έχουμε εξωγήινους, να το ένα εξωγήινο σήμα εξωγήινων πολιτισμών». Περνάει το σήμα, το ραδιοτηλεσκόπιο κοιτάει αλλού και έτσι εμείς το χάσαμε. Και νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν. Γι' αυτό τώρα τελευταία, αυτή ήταν η εξίσωση του Drake, να πω κάποια πράγματα πάνω σε αυτά. Οι ραδιοαστρονόμοι, οι αστροφυσικοί, έχουν φτιάξει ραδιοτηλεσκόπια πολύ διαφορετικά από του Αρεσίμπο, με μεγάλη εμβέλεια, πολλές κεραίες αντένες του κάθε ραδιοτηλεσκοπίου, ώστε να σκανάρουν ταυτόχρονα πολλές περιοχές του ουρανού. Με την ελπίδα μήπως έτσι βρεθεί κάποιο σήμα. Όμως υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Οι τεράστιες αποστάσεις στο σύμπαν. Στο γαλαξία μας, που από τη μία άκρη στην άλλη του γαλαξία μας, ο γαλαξίας μας απέχει η μία άκρη του από την άλλη άκρη του 100.000 έτη φωτός. Δηλαδή, το φως για να φτάσει από τη μία άκρη στην άλλη πρέπει να περάσουν 100.000 χρόνια. Είναι οι αποστάσεις τεράστιες. Εμείς στείλαμε, είπαμε, το 1974 από το ραδιοτηλεσκόπιο του Αρεσίμπο σήμα στον αστερισμό του Ηρακλή. Για να φτάσει εκεί θέλει 25.000 χρόνια. Με την ταχύτητα του φωτός, που είπαμε το φως τρέχει σφαίρα, δηλαδή τόσο γρήγορα ασύλληπτη η ταχύτητά του για μας, για τα δικά μας δεδομένα, σε ένα δευτερόλεπτο κάνει 7 φορές το γύρο της Γης. Αν ρίξουμε μια δυνατή ακτίνα φωτός και την κάνουμε να περιστραφεί γύρω από τη Γη, έχει περάσει 7 πλανήτες Γη σε ένα δευτερόλεπτο. 7 φορές κάνει το γύρο της Γης σε ένα δευτερόλεπτο. Τέτοια ταχύτητα. Κι όμως, οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Εάν θέλει για να φτάσει εκεί στον αστερισμό του Ηρακλή 25.000 χρόνια με την ταχύτητα του φωτός, να το παραλάβουν οι εξωγήινοι, οι πιθανόν αν υπάρχουν, και μετά να μας στείλουν απάντηση, θα χρειαστούν άλλες 25.000 χρόνια για να έχουμε απάντηση, δηλαδή 50.000 χρόνια. Μα ακόμα και πιο κοντά να είναι, να το λάβει ένας άλλος πολιτισμός, όπως πηγαίνει στην πορεία για τον αστερισμό του Ηρακλή, παράδειγμα 10.000 χρόνια ή 1.000 χρόνια, ας πούμε 500 χρόνια. Πιο κοντινά, ας το πούμε. 500 χρόνια να στείλουμε εμείς το σήμα. Να το παραλάβουν στα 500 χρόνια οι εξωγήινοι, αν υπάρχουν. Να ετοιμάσουν δική τους απάντηση και να τη στείλουν σε εμάς, θα περάσουν άλλα τουλάχιστον 500 χρόνια, 1.000 χρόνια για να πάρουμε απάντηση. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Γι' αυτό υπάρχει και μία άλλη σκέψη τώρα πρόσφατα των επιστημόνων, ότι πιθανόν να υπάρχουν άλλοι τρόποι επικοινωνίας, τους οποίους εμείς δεν τους έχουμε ανακαλύψει. Παράδειγμα, ένας από αυτούς τους τρόπους είναι με τις ακτίνες λέιζερ, τις οποίες ναι μεν εμείς τις έχουμε ανακαλύψει, έχουμε ακτίνες λέιζερ, σαφώς. Τα πάντα σήμερα γίνονται τα περισσότερα πράγματα με λέιζερ, γνωστό αυτό. Αλλά δεν ξέρουμε πώς να τις χρησιμοποιήσουμε ώστε να επικοινωνήσουμε με εξωγήινους πιθανούς πολιτισμούς. Αυτή είναι η διαφορά. Καταλάβατε. Ενώ εκείνοι μπορεί να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον τρόπο, να προσπαθούν να επικοινωνούν στο σύμπαν, παράδειγμα με εμάς, με οποιονδήποτε άλλο πολιτισμό που πιθανόν υπάρχει, αλλά εμείς δεν μπορούμε να βρούμε τον τρόπο ώστε να καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Είναι σαν να φανταστείτε το μυρμήγκι, το οποίο περπατάει μέσα σε ανθρώπους και δεν ξέρει ότι ο άνθρωπος από πάνω του είναι άνθρωπος. Δεν μπορεί να καταλάβει καν αυτό το γιγαντιαιόν που είναι από πάνω του. Και η απόσταση, είπαμε, είχα πει παλιότερα σε ένα βίντεο άλλο που είχα φτιάξει από το ένα πόδι μου, παράδειγμα εμένα, το αριστερό, μέχρι στο δεξί, αν τα ανοίξω τα πόδια, όρθιος. Για το μυρμήγκι είναι σαν εμένα να θέλω να πάω από την Κέρκυρα, εδώ που είμαι, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τέτοια απόσταση. Και από πάνω να είναι ο Κρεμανταλάς, ο Κωνσταντίνος Γεωργίου, εγώ, και το μυρμήγκι δεν το παίρνει χαμπάρι, δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει και με τους εξωγήινους. Εκείνοι να μας έχουν αντιληφθεί, να μας έχουν σε παρατήρηση, να μας παρατηρούν, να μας επεξεργάζονται και εμείς να μην παίρνουμε καθόλου χαμπάρι. Ή μπορεί το σύμπαν να είναι αυτό που λένε πολλές φορές οι επιστήμονες, μια εικονική πραγματικότητα, ένα matrix, ένα βιντεοπαιχνίδι, ας το πούμε έτσι, ένα παιχνίδι σε ένα τεράστιο υπερκομπιούτερ,
Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και εμείς δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμα τον τρόπο και οι άλλοι μπορεί να μας βλέπουν και απλά να μας παρατηρούν. Πολλοί εξωγήινοι πολιτισμοί ή λίγοι δεν έχει σημασία και εμείς να μην το παίρνουμε χαμπάρι. Οι επιστήμονες λένε ότι πιθανόν στο γαλαξία μας, σύμφωνα με την εξίσωση του Drake, να υπάρχουν 50 εξωγήινοι πολιτισμοί. Άλλοι επιστήμονες λένε πολύ περισσότεροι. Και δεν το αποκλείω, μπορεί να υπάρχουν πολύ περισσότεροι, δεν ξέρουμε. Όμως, πρέπει να βρούμε τον τρόπο επικοινωνίας, γιατί οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Ένας άλλος τρόπος επικοινωνίας με τους εξωγήινους είναι οι περίφημες κουλικότρυπες. Είναι η περίφημη θεωρία των Einstein-Rosen. Η σκουλικότρυπα είναι δηλαδή, αφού η απόσταση από εδώ, παράδειγμα, στον αστερισμό του Ηρακλή, να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα να γίνει κατανοητό, που στείλαμε το σήμα και θα κάνει με την ταχύτητα του φωτός 25.000 έτη. Είναι τόσο τεράστια, άρα βρίσκουμε σημεία τα οποία υπάρχουν πύλες χωροχρόνου, αυτές είναι οι σκουλικότρυπες, που μπορούμε σε κλάσμα του δευτερολέπτου να βρεθούμε στον αστερισμό του Ηρακλή, που απέχει από τη Γη 25.000 έτη φωτός μακριά, σε ένα δευτερόλεπτο, παρακάμπτοντας αποστάσεις, ταχύτητα του φωτός, πλανήτες, γαλαξίες μπροστά και λοιπά, ό,τι άλλα υπάρχουν, και να φτάσουμε σε ένα δευτερόλεπτο παρακάμπτοντας το χωροχρόνο. Σαν να παίρνουμε δηλαδή ένα κομμάτι χαρτί, μια σελίδα, να σας το φέρω πιο απλά, ένα α4, και από τη μία άκρη στην άλλη μέχρι εδώ είναι αυτή η απόσταση, τη διπλώνουμε και έτσι η μία άκρη έφτασε την άλλη μέσα σε χρόνο ντετέ, σε ένα δευτερόλεπτο. Σε κλάσμα του δευτερολέπτου. Αυτό λένε οι επιστήμονες και εννοούν με τις κουλικότρυπες, τις οποίες εμείς δεν μπορούμε όμως να κατανοήσουμε, γι' αυτό δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε. Ακόμα. Ενώ εκείνοι μπορεί να το έχουν βρει. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλές αναφορές για UFO παντού παγκοσμίως. Υπάρχουν απόρριτα έγγραφα και αρχεία τα οποία δόθηκαν από την Αμερικανική κυβέρνηση και από άλλες χώρες, κυβερνήσεις άλλων χωρών, στη δημοσιότητα τώρα τα τελευταία χρόνια. Και έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για τέτοιες εμφανίσεις. Έχουμε τα αγρογλυφικά και τα αγρογράμματα σε αγρούς στην Μεγάλη Βρετανία και όχι μόνο, παντού στον κόσμο, κυρίως αυτές τις χώρες, που οι επιστήμονες λένε ότι πιθανόν γίνονται από τεράστιες σφαίρες, αυτά που βλέπουμε σαν UFO, σαν σφαίρες, γιατί είναι πολλών ειδών τα UFO που εμφανίζονται και υπάρχουν καταγεγραμμένα σε αρχεία, στα αρχεία των πύργων ελέγχων που έχουν δει πιλότοι από τα αεροσκάφη τους, πιθανά εξωγήινα ή πτάμενα αντικείμενα, αγνώστου ταυτότητες πτάμενα αντικείμενα ή απλός κόσμος, παρατηρητές. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τα βλέπουν. Έχουν αναφερθεί πολλά πράγματα και είναι καταγεγραμμένα στα αρχεία. Όταν ήμουν εγώ στην Αγγλία, στο Λονδίνο, που εργάστηκα 8 χρόνια, μετανάστευσα γιατί δεν έβρισκα εδώ εργασία, από το 2000 στο 2008, γύρω στο 2007, αν δεν κάνω λάθος, προς το 8, λίγο πριν φύγω και έρθω πάλι στην Ελλαδίτσα μας, είχε γίνει μια φοβερή, συγκλονιστική, σοκαριστική, πιθανή εμφάνιση εξωγήινων, γιατί ήταν ένα ελικόπτερο στην Ουαλία της Μεγάλης Βρετανίας, το οποίο έκανε περιπολία. Και όπως πήγε να σηκωθεί από ένα μέρος που κάτι παρακολουθούσε, κάτι κοίταζε, πετάχτηκε υπτάμενος δίσκος και πέρασε μπροστά του με ελιγκιώδη ταχύτητα και παραλίγο λέει να το κάνει κομμάτια. Υπάρχει είδηση στα αρχεία του BBC. Εγώ την είχα διαβάσει και σοκαρίστηκα τότε. Είδαμε στις ειδήσεις στο BBC τότε και μίλαγε όλη η Βρετανία γι' αυτό. Άλλα είναι τριγωνικά, άλλα είναι τετράγωνα, άλλα είναι στρόγγυλα UFO. Υπάρχουν αυτές οι μπάλες σφαίρες φωτιάς. Οι οποίες λέει αυτές πιθανολογούν οι επιστήμονες, δημιουργούν τα αγρογλυφικά, δηλαδή είναι κατευθυνόμενα, υπάρχουν και οχήματα κατευθυνόμενα από μητρικά σκάφη εξωγήινα, πιθανόν, τα οποία δημιουργούν τα αγρογλυφικά στους ανθρώπους. Γιατί τα κάνουν? Γιατί μάλλον θέλουν να δηλώσουν σιγά σιγά με κάποιο τρόπο την παρουσία τους, χωρίς ακόμα να γίνουν όμως απόλυτα αντιληπτοί. Και με αυτές τις σφαίρες, τις πύρινες σφαίρες φωτιάς, τηλεκατευθυνόμενες, φτιάχνουν τα αγρογλυφικά μέσα σε μια νύχτα, σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Πιθανόν να μας φοβούνται γιατί βλέπουν όλα αυτά το χάλι με εγκλήματα, βιασμούς, δολοφονίες, κτηνοδίες, μια ζούγκλα, ένα εμετό του σύμπαντος στην ανθρωπότητα και να φοβούνται για τους εαυτούς τους, γιατί αυτοί οι εξωγήινοι πολιτισμοί, κάποιες φυλές μπορεί να είναι πάρα πολύ οι φιλιρινικές, φιλήσυχες και να έχουν την καλοσύνη κυρίαρχη και να μην υπάρχει καν το κακό και φοβούνται για τους εαυτούς τους. Γιατί θα πρέπει να μηνθούν και είναι κάτι ξένο προς τα γονίδια τους, στο DNA τους. Θα πάνε σε μια γη, σε ένα πλανήτη γη των πυθίκων που είναι ανθρωποειδή διποδακτίνη ή 99% που λέω συνέχεια στα βιντεάκια μου και θα εμφανιστούν να πάνε να ρισκάνουν τη ζωή τους, να βάλουν τη ζωή τους σε κίνδυνο. Προτιμούν παρατήρηση από μακριά και να μας χρησιμοποιούν σαν πειραματόζωα. Να μας παρατηρούν δηλαδή. Πιθανόν χωρίς να επεμβαίνουν, έχουμε και για
Έχουμε αναφορές για απαγωγές εξωγήινων, γιατί έχουν πάει, λένε, πολλές διασταυρούμενες πηγές, βιβλιογραφία, πηγές, ειδήσεις σε γιατρούς, μετά που περιγράφουν την απαγωγή κάποιοι άνθρωποι που υποστηρίζουν ότι έχουν απαχθεί. Και πηγαίνουν στους γιατρούς και τους βγάζουν με χειρουργική έμφαση εμφυτεύματα από διάφορα σημεία του σώματος. Γιατί βλέπουν, λέει, εκεί που τους κάνουν την επέμβαση, χωρίς να πονάνε, εκεί που τους βάζουν σε χειρουργικό τραπέζι, κρεβάτι κλπ. Εμφυτεύματα στο σώμα που τους κάνουν και το βγάζουν και δεν ξέρουν οι επιστήμονες τι είναι αυτά τα εμφυτεύματα. Είναι πολλά τα οποία μπορεί να σκεφτεί κανείς και δεν μπορεί να καταλήξει σε ένα ασφαλές συμπέρασμα, όσο εάν και εφόσον υπάρχουν εξωγήινοι, δεν εμφανίζονται επίσημα, μια επίσημη εμφάνιση. Αλλά είπαμε, μπορεί να μην θέλουν να το ρισκάρουν γιατί φοβούνται για τις ζωές τους. Να εμφανιστούν στη γη σε ποιους? Σε παιδοκτόνους, συζυγοκτόνους, γυναικοκτόνους, εγκληματίες, δολοφόνους, βιαστές ψυχών και σωμάτων, δολοφόνους ψυχών και σωμάτων, ανθρωποειδή, δίποδα κτίνη, απόβλητα εμετούς του σύμπαντος, που καθημερινά οι ειδήσεις είναι γεμάτες με ενδοοικογενειακή βία, με διαστροφή, με ψυχοπάθειες, με παράνοιες, με κανένα απολύτως σεβασμό στην ανθρώπινη προσωπικότητα και αξιοπρέπεια. Και πάνω σε αυτό, πριν κλείσω το βιντεάκι μου, γιατί μάλλον να δω πόση ώρα έχει μείνει, ναι, θα φτιάξω και δεύτερο βιντεάκι. Για το χορό, γιατί έχουμε φτάσει στα 21 λεπτά. Τσαλαπάτηση πλήρης και κανένα σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας από κακούς ανθρώπους, από κακά κτίνη, εμετούς του σύμπαντος, οι οποίοι όταν δούνε τον άλλον που λάμπει είναι στο φως και έχει αγνότητα και καλοσύνη όσο το δυνατόν, πάνε να τον εξαφανίσουν, να τον καταστρέψουν, να τον εξολοθρέψουν, είτε είναι στην εργασία του, είτε στο δρόμο που περπατάει, είτε εκεί που κάνει σχέσεις. Ευτυχώς για μένα είμαι μακριά από σχέσεις, από παρέες, από φιλίες, είναι ξένα και εμετικά για μένα, για το χαρακτήρα μου όλα αυτά, των συντριπτικά πολλών, σχέσεις, φιλίες, συντροφικότητες και όλα αυτά τα κουραφέξαλα, γιατί δεν λειτουργούν όπως έπρεπε να λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της καλοσύνης, της αγνότητας, της συμπαντικής αρμονίας, της ανθρωπιάς και της ενσυνείδησης, ενσυναίσθησης, συνειδητότητας, και τους καταστρέφουν με χίλιους δυο τρόπους, προκαλώντας τους ψυχική οδύνη, bullying, εργασιακό bullying και όχι μόνο, σχολικό bullying, σχολικό εκφοβισμό και όχι μόνο, και χίλια δυο κτηνώδη κακά, που είναι να ξερνάει κανείς, και άνθρωποι σαν και εμένα να παίρνουν τα βουνά όπως κάνω, με νυχθημερών, να είναι στην απόλυτη μοναξιά. Και όταν βλέπουν άνθρωποι από ειδή στα μάτια τους, δίποδα, να φεύγουν χίλια μίλια ιδιασμένοι και να φτύνουνε και να πηγαίνουν μίλια μακριά απόσταση, να μην τους βλέπουν καν στα μάτια τους αρσενικούς και θηλυκούς. Τι μου λέτε? Πού να έρθουν λοιπόν έτσι με τέτοιες συνθήκες οι εξωγήινοι και να εμφανιστούν επίσημα στη γη? Και εύχομαι και παρακαλάω για μένα, δεν θα πω τώρα τίποτα απολύτως, και εύχομαι να μην χρειαστεί να φτιάξω βίντεο με καταγγελία πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ βαριά, που έχει να κάνει με bullying, κακοήθεια, κτηνοδία, ψυχοπάθεια, διαστροφή, που ξεφορτώνεται αυτή η διαστροφή και η ψυχοπάθεια εναντίον μου. Δεν θα προχωρήσω παραπέρα, δεν θα πω πού, ποιοι, ποιος ή γιατί, ή σε ποιο μέρος ή οπουδήποτε. Εύχομαι μόνο να μην χρειαστεί. Είμαι πάρα πολύ δυνατός χαρακτήρας, πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Αντέχω και ό,τι δεν με σκοτώνει κάθε φορά με κάνει όλο και πιο δυνατό. Και εύχομαι, ξαναλέω ολόψυχα, να μην χρειαστεί να παραθέσω κάποια πράγματα φωτιά, σοκαριστικά, βόμβες. Γιατί θα σοκαριστείτε και εσείς που θα τα ακούσετε. Κλείνω αυτό το βιντεάκι, φίλες και φίλοι, και επανέρχομαι με δεύτερο σε συνέχεια αυτού, αμέσως τώρα το ετοιμάζω, για το χορό. Ήρθα εδώ στην περιοχή των Καστελάνων Μέσης, φίλες και φίλοι, στα σχολεία εδώ, στην πανέμορφη περιοχή, απέναντι από τα σχολεία, παραδεισένια περιοχή, Δημοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο Καστελάνων Μέσης, γιατί εκεί απάνω στο βουνό των Αγίων 10 απέναντι, που έκανα τα προηγούμενα βιντεάκια μου,
Τώρα πλέον, επειδή κατεβαίνει πιο χαμηλά, γυρίζει η γη μάλλον και φαίνεται πιο χαμηλά ο ήλιος, όχι κατεβαίνει ο ήλιος όπως λένε οι Βαλοί, γυρίζει η γη λόγω της εποχής του φθινοπόρου και έτσι ο ήλιος είναι πιο χαμηλά, χτυπάνε οι σκιές όλο το μέρος εκεί και ό,τι ώρα και να πας, επειδή είναι πιο χαμηλά ο ήλιος, είναι σκιώδες το μέρος και δεν θα φαίνομαι, θα φαίνομαι σαν μια σκιά που χορεύει. Αυτό έρχομαι πάλι εδώ στο αγαπημένο μου μέρος, τώρα που ο ήλιος είναι άπλετος, γιατί είναι ανοιχτό το σημείο, είναι ανοιχτό το μέρος. Εδώ κυριαρχεί παντού η αμορφωσιά, η κτηνοδία, η απολυτισιά, η έλλειψη πολιτισμού, παιδείας, ανθρωπιάς, καλοσύνης. Αυτά τα πράγματα είναι άγνωστες λέξεις σαν από άλλο πλανήτη και από άλλο γαλαξία. Αν αυτά ήρθαν από άλλο πλανήτη και άλλο γαλαξία λοιπόν, τα όντα με τέτοιες αρχές και αξίες που θα έπρεπε να έχουν οι άνθρωποι που αποκτηνώθηκαν και έγιναν ανθρωποειδή διποδακτίνη, το ρισκάρουν να έρθουν να εμφανιστούνε στη γη, ούτε κατά διάνοια. Τρέμει το φιλοκάρδι τους που λέει ο λόγος και η ψυχή τους. Για ποια εμφάνιση εξωγήινων να μιλήσουμε? Που κυριαρχεί παντού η ανοησία, η βλακεία, η βλάβη μυαλών, οι κτηνοδίες, τα εγκλήματα, οι βιασμοί ψυχών και σωμάτων, οι διαστροφές, οι παράνοιες και η τσαλαπάτηση της ανθρώπινης προσωπικότητας των άλλων, των ελάχιστων που έχουν απομείνει άνθρωποι με λογική καλοσύνη και ανθρωπιά από τους συντριπτικά πολλούς, και ξεχαρβάλωμα της αξιοπρέπειάς τους, τσαλαπάτηση της προσωπικότητας, της αξιοπρέπειάς τους και της ψυχικής τους ηρεμίας και γαλήνης, λόγω παντελούς έλλειψης σεβασμού στον εαυτό τους πρωτίστως. Και στους υπόλοιπους μετά. Κλείνω αυτό το βιντεάκι και επανέρχομαι με δεύτερο ως συνέχεια αυτού εδώ, με χορό, τα δύο κομμάτια που είπαμε.